Κυρία Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας στην πιο δύσκολη χρονική συγκυρία της τα τελευταία 40 χρόνια. Σε μια χρονική στιγμή, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, στο περιθώριο των εξελίξεων και των σημαντικών ζυμώσεων. Κοινός ουραγός. Φτωχός συγγενής. Σήμερα όμως, 4 χρόνια μετά, αφού λοιπόν ανέλαβε την ανάληψη της κυβέρνησης η αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, η χώρα μας όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά βρίσκεται σε σημαντικά θετικό σημείο. Έχει αποτινάξει όλα τα μνημόνια. Ανεξάρτητη πλέον και ελεύθερη να αποφασίζει για τη δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική που θα εφαρμόζει. Υπολογίσιμη πια δύναμη στην Ευρώπη. Καθοριστικός παράγοντας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει ανακτήσει το σεβασμό και την εκτίμηση των εταίρων και των διεθνών συνομιλητών της. Έχει κερδίσει εκ νέου την αξιοπιστία της. Μπορεί να ατενίζει με ελπίδα και αισιοδοξία το μέλλον. Και είναι σε θέση να προσφέρει μια καλύτερη ζωή στα παιδιά της. Για να γίνει και να ολοκληρωθεί αυτό, επιβάλλεται τώρα περισσότερο από ποτέ να στηριχθεί η σημερινή κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που ήδη έχουν αρχίσει. Μεταρρυθμίσεις αυτή τη φορά όμως με θετικό πρόσημο για τους πολίτες, που συμβάλλουν στην επέδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην προάσπιση των ατομικών ελευθεριών, στην εξασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, στο κοινό καλό και το συμφόρον των πολλών. Με τους ΑΝΕΛ, μετά από μια έντιμη και επιτυχή συνεργασία, χάρη στην οποία καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, οι δρόμοι μας χωρίζουν. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μια ξεκάθαρη και επωφελή λύση για τα εθνικά μας συμφέροντα και το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Αυτό που χρόνια τώρα είχαν αποδεχτεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, ως de facto και οπωσδήποτε επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα, κατάσταση και ονομασία, εμείς καταφέραμε να την τροποποιήσουμε και να μεταβάλουμε την κατάσταση υπέρ μας. Με την προσθήκη ενός γεωγραφικού προσδιορισμού, το οποίο αποτελούσε χρόνια επιδίωξη. Και κυρίως με την εξασφάλιση της δέσμευσης, παρέτησης και απαλήφης των αλυτρωτικών βλέψεων της γείτονος. Η συμφωνία αυτή θα υποστηριχθεί από την απόλυτη πλειοψηφία και παραπάνω της εθνικής μας αντιπροσωπείας. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει τη δεδηλωμένη. Όμως, ο Πρωθυπουργός, αναλαμβάνοντας για ακόμη μία φορά πλήρως την ευθύνη για ξεκάθαρες λύσεις, προτίμησε να προσφύγει στην επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αυτή τη φορά αποκλειστικά από προοδευτικές και υπεύθυνες δυνάμεις. Προτίμησε, επιδεικνύοντας απόλυτα υπεύθυνη στάση, να απαλλάξει τον κύριο Μητσοτάκη από τη διαρκή του ανευθυνότητα και δίθον αμφιβολία για το αν η κυβέρνηση διαθέτει την πλειοψηφία. Χωρίς βέβαια ποτέ να καταφεύγει στη δυνατότητα που του παρέχει το Σύνταγμα για πρόταση δυσπιστίας. Καθώς γνωρίζει καλά ότι μια τέτοια πρόταση θα στεφόταν με απόλυτη αποτυχία. Και φυσικά παίρνοντας από πάνω το βάρος του να επικυρώσει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο οποίος είναι αυτός που επιθυμεί περισσότερο από όλους, από τον καθένα μας, την επικύρωσή της. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Τώρα λοιπόν που υπάρχει μία αμιγώς προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση που ανήκει και εκφράζει πλήρως τις δυνάμεις της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς, της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας, ουδής που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός, προοδευτικός ή δημοκράτης, δεν μπορεί παρά να στηρίξει αυτή την κυβέρνηση και να παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης. Για να τεθούν ξεκάθαρα οι βάσεις για ένα πιο κοινωνικό κράτος, ένα κράτος δικαίου, για να δημιουργηθεί ένα αραγές μέτωπο απέναντι στις δυνάμεις της ακροδεξιάς, του συντηρητισμού, του εθνικισμού και της μυσαλλοδοξίας. Απέναντι στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης
και διαρκούς λιτότητας που θέλει να εφαρμόσει και να επιβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης, συνθλίβοντας τη μεσαία τάξη και τα φτωχά στρώματα των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει πλέον ουδέ μία δικαιολογία να μη στηρίξετε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στην ολοκλήρωση του έργου προς όφελος των οχυμαζόμενων συμπολιτών μας. Δεν έχετε καμία δικαιολογία να μη στηρίξετε την πρόοδο έναντι της οπισθοδρόμησης, την προοδευτικότητα έναντι της συντήρησης, την κοινωνική δικαιοσύνη έναντι της εξασφάλισης του πλούτου των ολίγων, την δημοκρατία και την ισονομία έναντι της μυσαλλοδοξίας και του νεοφιλελευθερισμού. Αν δεν το πράξετε, στηρίζετε ξεκάθαρα τις επιδιώξεις του κύριου Μητσοτάκη. Τις επιδιώξεις του κύριου Μητσοτάκη και των υπολείπων ακροδεξιών στοιχείων στους κόλπους της δεξιάς παράταξης. Όλοι οι συνάδελφοι στεκόμαστε μπροστά στην ιστορική στιγμή και στις ευθύνες μας. Είναι η ώρα τώρα να τις αναλάβετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.